όσο μπορούμε να πάμε να πληρώσουμε. Και ενδεχομένω επώνυμοι, ανώνυμοι, όλοι ακριβώ το ίδιο. δεν έχει αρνηθεί κανεί κάτι τέτοιο. Άρα αυτό το μέτρο τη εντό και εκτό εισαγωγικών διαπόμπευση λειτουργεί τελικά ω προ τα έσοδα του κράτου. Καθόλου. Γιατί. Ε, γιατί ουσιαστικά αυτή η διαπόμπευση και αυτή η προσπάθεια αυστηρότητας προς κάθε επώνυμο ε... και ανώνυμο η διαπόμπευση ουσιαστικά ε, τον σωστό, επώνυμο σωστό, διαφέρει. Σωστό. Ε, πρέπει να σου πω ότι ενώ φαίνεται ότι γίνεται για να πούν στους ανώνυμους δείτε πώς φερόμαστε στους επώνυμους mm -hmm. είναι σαφές ότι σε εσάς θα φερθούμε με πιο ελαφρύ τρόπο. Όχι, είναι ακριβώς για το, τον αντίθετο λόγο γίνεται. Διαπομπεύεται ο επώνυμος για να μπορέσουν να είναι πιο αυστηροί στον ανώνυμο. Σωστό είναι. Σωστό είναι αυτό. Αλλά ε, στο διατάφτα. Περιουσία, Νίκο, δεν έχω, δεν είχα. Λειτουργούσα πάντα αυτόνομα και ανεξάρτητα. Θα συνεχίσω με 57 ετών, δεν μπορώ να αλλάξω. Δεν έχω υπάρξει φόρο φυγάς, το επαναλαμβάνω αυτό, για δεύτερη φορά, τρίτη και τέταρτη. Άλλο είναι να κοροϊδεύεις και να προσπαθείς να παρουσιάσεις κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Και άλλο είναι να οφείλει αυτή τη στιγμή στο δημόσιο μαζί με άλλα 2,5 εκατομμύρια και για να τελειώσει αυτή η ιστορία με τις 200.000 και 300.000 όταν σε μια παραγωγή θεατρική κάθε χρόνο διακυβεύονται 800.000 ή 900.000 ευρώ το να οφείλει κανείς μέσα σε μια δεκαετία 200.000 δεν είναι ατεράστιο ποσό σε μια επιχείρηση που ουσιαστικά δουλεύουν μέσα σε αυτήν κάθε, σε, για κάθε παράσταση 40 ή 50 άτομα να σε ρωτήσω κάτι ε, προσωπικό, επαγγελματικό. Παρακαλώ. Ο κάθε ένας που κάνει μια δουλειά έχει δύο στόχους, Θαρώ. Ο ένας είναι να κάνει μια καλή δουλειά και να τη χαρεί και ο δεύτερος είναι να βγάλει κάποια χρήματα. Mm -hmm. Ο τρόπος που μου το λες με κάνει να καταλαβαίνω ότι δεν σκεφτώσουν τα χρήματα. Ναι. Ε, Πώ και τα μάζεψε αυτά τα χρέη, Θέλω να πω, ήταν, κάτι, ήταν δική σου λάθο εκτίμηση. Ήτανε... Εσύ πώ βρίσκονται στην ίδια θέση με εμένα, Όλοι. Ναι. Δεν το συζητάω έτσι. Ρωτάω όμω εσένα, γιατί είναι από το πάθο τη δουλειά, από. Πρέπει να σου εξηγήσω πάρα πολύ γρήγορα κάτι πολύ απλό. Mm -hmm. Ίσως να μην ενδιαφέρει βεβαίω του ε, τηλεθεατέ, αυτή τη στιγμή. Ο, ο ηθοποιό δεν παράγει κάτι που είναι έξω από αυτόν. Δεν παράγει αυτά εδώ. Ναι. Ο ηθοποιό αυτό που παράγει είναι ο ίδιο του εαυτό. Γι' αυτό και η έννοια τη ανεργία σε αυτή τη δουλειά ακουμπά τα όρια τη ανυπαρξία. Εγώ δεν παράγω κά, κάτι έξω από μέναν. Είναι φυσικό λοιπόν τη στιγμή που θα βρεθεί μπροστά στο δίλημα να κερδίσω η λεφτά ή να εκφράσω το οποιοδήποτε σώτερο ενέργημά μου, βεβαίω αυτό θα σκεφτεί το δεύτερο. Με κίνδυνο βεβαίω, όχι μόνο να μην βγάλει χρήματα, αλλά να χάσει και να οφείλει. Άρα στην ουσία λες, δεν έγινε ποτέ καλό επιχειρηματία, γιατί. Το ίδιο το αντικείμενο απαγορεύει αυτή τη σχέση. Αλλά δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά όταν είχα παίξει κάποτε τον Μάκβεθ στο θέατρο Καρέζη. Είχε έρθει ένα ε, παραγωγό και μου είπε: Γιατί δεν μου είπε ε, να, 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 να βάλω χρήματα εγώ. Δεις. Αυτό το είπε όταν ήταν γεμάτο το θέατρο. Mm. Αν πήγαινα τότε και πριν άρχισα να ανεβάσω την παράσταση και του έλεγα: Θέλω να ανεβάσω τον Μάκβεθ του Σέξπιρ, θα μου έλεγε: Σε παρακαλώ, παιδί μου, πήγαινε παραπέρα, έλα να παίξουμε μια φάρσα.